Λοιπόν, να σας πω, εννοείται ότι... Το φιλί της πραγματικής αγάπης, βασικά. Πολύ σωστά, ρε Παναγιώτη. Να σας πω κιόλας, δεν ξέρω να συζητήσω, να συγγνώμη ότι εντάξει, έπαιξα λίγο ένα ρόλο. Έπρεπε ως παρουσιάστρια να είμαι λίγο πιο αυστηρή. Ξέρετε ότι δεν είμαι αυστηρή μαζί σας. Αλλά έπρεπε... ήσουν μόνο με την Άννα, γι' αυτό το πήρα όχι, προσωπικά. Όχι, με όλους, Μαρή. Εντάξει. Εγώ το ευχαριστήθηκα. Πλάκα, γιατί μαζί σου δεν ήμουνα. Την κατηγορία. Με αυτό δεν ήμουνα. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Αφού με έλεγε δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Θα του το πω και μετά. Μα είναι ο ρόλος. Πάντα το κάνω. Έλεος παιχνίδι παίζουμε, Μέρη. Ούτως ή άλλως εγώ έχασα. Γιατί εμένα θα ψηφίζατε, το ξέρω. Κάτσε, αυτό που μου είπες ήταν πάρα πολύ άδικο τώρα. Όχι. Γιατί δεν είναι αλήθεια. Όχι, όχι. Θα είμαι δίκαιη. Επειδή ήμουν μπροστά. Όντως το είπε η Άννα αυτό ότι δεν ξέρω γιατί. Αλλά... Όχι, δεν είπε δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Ό,τι και να είπε. Όχι, δεν είναι ό,τι και να είπε. Άλλο δεν ξέρω, αλλά δεν με νοιάζει. Ναι, αλλά πάνω στο παιχνίδι και εγώ είπα τον Νίκο το... Άλλο δεν με νοιάζει. Άμα πεις δεν με νοιάζει... Βρε, είναι μέσα... Εντάξει. Άλλο. Άλλο δεν ξέρω, δεν Μέρη, άλλο δεν με νοιάζει. Δεν τη δικαιολογώ, πρέ, αγάπη μου, τώρα. Όχι. Απλά σου λέω ότι και εσύ, έτσι όπως τις απάντησες, ήταν λίγο... Σε όλους δηλαδή... ήμουν έτσι, γιατί ο παρουσιαστής που παίζει σε αυτό το παιχνίδι είναι έτσι. Και όταν το είχαμε παίξει, είχα πει ότι θα είμαι ακόμα πιο πολύ, για να μπω λίγο στο πετσί. Αυτό. Και δεν ήταν έχει και αυτή και... η συζήτηση που κάναμε και χθες, αυτό που λες. Λίγο τα παίρνουν κάπως. Αυτό ξεφεύγει από μένα. Όταν παίζουμε αυτό το παιχνίδι και ούτως ή άλλως ο ρόλος είναι έτσι. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Με κάποιους, εγώ ό,τι και να μου πεις. Εντάξει, με τα παιδιά δεν ξέρω τι σχέση έχεις, αλλά εγώ ό,τι και να μου πεις. Είμαι. Γελάω. Και ναι, με γιατί τον είναι Νίκο, παιχνίδι. Τώρα, εδώ, εντάξει, τα είναι παιχνίδι, πουλάκι. Είναι παιχνίδι για μένα. Τώρα με τη Μαρία και δεν ξέρω τι σχέση έχετε για να. Καλή είναι παιχνίδι. Ξέρουν ποιο είναι το παιχνίδι. Το έχουν μάλλον δει ποτέ. Όχι. Μάλλον όχι. Αλήθεια στο λέω αυτό. Πρέπει να το πεις μαζί τους. Εγώ απλά σου λέω αυτό που παρατήρησα. Δηλαδή, άκουσα τι σου είπε η Άννα. Ότι έλεγε, όντως δεν την ήξερε και το είπε. Όχι, δεν με. Κορίτσι μου, έλα δε. Όχι, δεν ξέρω. Δεν με νοιάζει, έλεγε. Μη, γιατί τώρα έχεις τόσο... έχεις τόσο μεγάλη ακρίβεια στο να μεταφέρεις το νόημα και το λόγο και μου λες τώρα είτε δεν ξέρω μα είτε δεν με νοιάζει. Μα δεν έχει σημασία αν είπε το δεν με νοιάζει, το δεν ξέρω. Σημασία έχει ότι είπε εκείνη τη στιγμή ότι ενοχλήθηκε. Μα αφού δεν το ξέρω, τι με ρωτάς, ξέρω εγώ. Άστο, δεν σε άφησε να ολοκληρώσεις, αν θυμάμαι καλά, την ερώτηση. Και είπε... Μα το έχεις πει κιόλας για το σουρεαλισμό. Ναι, δεν έχει σημασία τι είχα πει εγώ. Δεν σε άφησε να ρωτήσω. Και εκεί φάνηκε ότι ό,τι και να τη ρώταγες δεν το ήξερε. Αυτό είπε. Και μετά της απάντησες κάπως και εσύ πιο αυστηρά. Το ότι μα εσύ σε το κάνεις αυτό αυστηρά. Για ρόλο. Ναι, ρε παιδί μου, το ότι το κάνεις αυτό στο πλαίσιο του παιχνιδιού, γιατί θες να είσαι όπως είναι ο αδύναμος κρύπος. Αυτό που μου λες, εσύ είναι δικιά σου αντίληψη. Είναι, επειδή το είπες τώρα ότι συγγνώμη αν το είπες κάπως ναι, περίεργα. Για σένα, τώρα η Άννα δεν είναι εδώ, είναι δικιά σου αντίληψη, σου φαίνεται σένα ότι ήταν κάτι διαφορετικό από... Μου φάνηκε εκείνη τη στιγμή ότι και από την Άννα ήταν κάτι διαφορετικό και από εσένα ήταν κάτι διαφορετικό. Εντάξει. Αυτό που σου έλεγα χθες, δεν έγινε κάτι. Νοήτω, δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Όταν, το ξέρω, όταν αυτό το show είναι αυτό που είναι. Βρε, ναι, εγώ δεν ξέρω. Εγώ το ξέρω το παιχνίδι. Απλά σου λέω, με ρώτησες αν το ξέρουν και οι άλλες. Δεν ξέρω αν το ξέρουν. Αν το πήρε για πλάκα. Αυτό σου λέω. Δεν το ξέρω. Δεν το πήρε, ας μην το. Εγώ θα της το πω. Θα τη ρωτήσω αν το ξέρει. Να ό,τι θέλει. Αλλά αν έχει αυτή την άποψη, εμένα με ξεπερνάει. Βρε, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι αυτό που είδα. Ότι σηκώθηκε και έφυγε γιατί μάλλον. Φύχτηκε. Όχι, φύχτηκε. Δεν τη άρεσε εκείνη τη στιγμή. Σου λέει, εντάξει, άστο. Αυτό. Τι να σου πω τώρα κι εγώ. Πω πω. Η Ευδοκία, για να το δικαιολογήσει, στο τέλος του παιχνιδιού, ζήτησε συγγνώμη γιατί, λέει, μπήκε στο ρόλο του παρουσιαστή, ότι είναι ένα παιχνίδι που ο παρουσιαστής έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο, λίγο καυστικό, λίγο ιδιαίτερο, να το πω έτσι, οπότε σε αυτό το πλαίσιο μίλησε, το δικαιολόγησε έτσι.